πριν προλάβει να συμπληρωθεί μία εβδομάδα από το τραγικό δυστύχημα στο Βόαξ, στο ύψος του Γαλατά, με θύματα τα 3 νεαρά παιδιά, ακόμα ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στα Χανιά. Το περιστατικό με θύμα έναν 35χρονο με καταγωγή από την Αλβανία σημειώθηκε στο δρόμο Αλικιανού Βατόλακου, στο ύψος του πρώην Δημαρχείου. Μάθαμε μετά και πήγαμε εκεί, είδαμε το σημείο. Και ευτυχώς δεν είχε και κανένα άλλο πίσω για να είχε φύγει και άλλη ψυχή, μόνο αυτός. Ήταν ένα καλό παιδί, όπως είπα πιο πριν. Δούλευε εξαιρετικά, τον αγκάλιασε όλο το χωριό, τον αγαπούσε εδώ και λένε τα καλύτερα για το κοπέλι. Ο 35χρονος από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο του οχήματός του δικύκλου του χαμηλού κυβισμού και προσέκρουσε σε τσιμεντένια κολόνα της ΔΕΗ στις 3 τα ξημερώματα. Είναι πολύ αγαπητό σε όλο το χωριό. Και όχι μόνο στο χωριό, και στα γύρω χωριά που δούλευε. Αμέσως μόλις άκουσαν τη σύγκρουση, οι πυροσβέστες που βρίσκονταν απέναντι στο σταθμό πετάχτηκαν έξω για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και κάλεσαν το ΕΚΑΒ και την τροχέα. Αλλά τα τραύματα που έφερε στο κεφάλι ο 35χρονος ήταν θανατηφόρα. Οπουδήποτε κι αλλού να χτυπούσε, ήταν γραφτό. Ήταν η μοναδική κολόνα που μπορούσε να τον αφήσει στον τόπο. Τραγική ηρωνία το γεγονός πως ο 35χρονος μόλις είχε αποχωρήσει από διασκέδαση στον Αλικιανό, με το σπίτι στο οποίο διέμενε μόνος του να βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά στο Βατόλακο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε προσφερθεί να τον γυρίσει πίσω στο σπίτι του ένας φίλος του με το αυτοκίνητό του. Γιατί άκουσα κι εγώ εδώ ότι ζητήξα να τον φέρνε με αυτοκίνητο. Τον είδαν ότι είχε πει. Δυστυχώς, μέχρι να πάει ο άλλος να φέρει το αμάξι, πήρε το μηχανάκι, τελειώσανε όλα. Αυτά που συμβαίνουν είναι από τα πιωτά. Πιωτά, ξενύχτια, αυτά όλα. Τα μηχανάκια ειδικά πίνουν με δύο τροχούς που είναι το μηχανάκι, λίγο να ξεφύγει, ένα χαλίκι να πατήσεις, είναι πολύ επικίνδυνο. Θα πεις και μόνο με τα μηχανάκια είναι και αυτοκίνητα, αλλά το μηχανάκι είναι ακόμα χειρότερο. Φίλοι του 35χρονου άφησαν στο σημείο του δυστυχήματος λίγα λουλούδια, με τους χωριανούς να τονίζουν πως έμενε πολλά χρόνια στην περιοχή και ήταν πολύ αγαπητός. Μας έχει κόψει όλους σαν το χωριό, αφού τον αγαπούσαμε και εμείς. Ήταν ατυχία του και κατάληξε στο θάνατο. Εδώ είναι πάνω από 10 χρόνια εργατικός, δεν επήραζε κανένα, αγάπα την κριτική μουσική και τον αγαπούσαμε κι εμείς. Ήταν άτυχος. Ο 35χρονος ανεβάζει τη λίστα των νεκρών της ασφάλτου στην Κρήτη στους 40.